Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρολ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μαύρο Ρόδο. Η Ελισάβετ, στην προσπάθειά της να κρατήσει τον Πέτρο μακριά της, λέει σε όλους ψέματα πως απέβαλε. Όμως ο Λευτέρης μαθαίνει ότι η εγκυμοσύνη της προχωράει κανονικά και ενημερώνει τον Πέτρο. Ο νεαρός λοιπόν πηγαίνει να την βρει και την πιέζει να του πει την αλήθεια. Τότε η Ελισάβετ, μην έχοντας άλλη επιλογή, αναγκάζεται να παραδεχτεί πως δεν έχασε το μωρό. Ο Πέτρος δεν μπορεί να πιστέψει πως η κοπέλα έφτασε στο σημείο να τον παραπλανήσει με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του ένα τόσο μεγάλο ψέμα. Το πρώην ζευγάρι καυγαδίζει έντονα και ο Πέτρος, πάνω στον εκτευρισμό του, την απειλεί πως αν δεν το επιτρέψει να έχει δικαιώματα όσον αφορά το παιδί, θα αλλάξει τακτική. Εκείνη όμως είναι ανένδοτη, λέγοντάς του πως θα παραμείνει στο μοναστήρι και θα μεγαλώσει εκεί το παιδί. Ο Πέτρος αισθάνεται πως δεν μπορεί να βγάλει άκρη μαζί της και αποφασίζει να την εκδικηθεί και να κινηθεί νομικά εναντίον της. Την επόμενη μέρα μάλιστα βάζει ένα δικηγόρο να τηλεφωνήσει στην Ελισάβετ και να την απειλήσει να συμμορφωθεί, καθώς ο Πέτρος ως πατέρας έχει δικαιώματα. Το τηλεφώνημα αυτό ταράζει ιδιαίτερα την κοπέλα και όταν ο Λευτέρης μαθαίνει τι συνέβη, ζητάει εξηγήσεις από τον Πέτρο. Εν τω μεταξύ, οι απειλές του δικηγόρου επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία της Ελισάβετ και ο πανικός που την έχει καταβάλει κάνει κακό στο έμβριο. Όταν ο νεαρός αντιλαμβάνεται τις συνέπειες της πράξης του, μετανιώνει για τη στάση του και πηγαίνει στο μοναστήρι. Παρόλο που ζητάει συγγνώμη από την Ελισάβετ, εκείνη δείχνει να είναι ακόμα αρνητική απέναντί του.